επιτέθηκαν στις διαταγές του αφέτη. Αυτή τη στιγμή δόθηκε η εκκίνηση της τέταρτης υποδρομίας. Για την πρωτοπορία είναι Νικ Χάικ, ακολουθεί ο Σμόλικας και στη συνέχεια Λούμινους και Αριστομάχος. Νικ Χάικ και Σμόλικας, Λούμινους στην τρίτη θέση, ακολουθεί ο Αριστομάχος. Νικ Χάικ και Σμόλικας, οι δύο πρώτοι, Λούμινους κάνει μια προσπάθεια στα 700 να περάσει στη δεύτερη θέση. Στα 600 μέτρα, Νικ Χάικ μπροστά. Στη δεύτερη θέση έχει περάσει ο Λούμινους, ενώ ο Σμόλικας είναι τρίτος και ο Αριστομάχος στην τέταρτη θέση. Νικ Χάικ οδηγεί, στη δεύτερη θέση Λούμινους. Νικ Χάικ παίρνει τη στροφή, Λούμινους παίρνει λίγο ανοιχτά τη στροφή και τον καταδιώκει, ενώ έχει έρθει και ο Αριστομάχος. Ξέφυγε ο Λούμινους. Τώρα στο μέσο της ευθείας έχει περάσει δεύτερος ο Αριστομάχος και προσπαθεί στα τελευταία μέτρα να σκεπάσει τον πρώτο. Νικ Χάικ και Αριστομάχος. Νικ Χάικ και Αριστομάχος. Οι ύποι τέθηκαν στις διαταγές του αφέτη. Αυτή τη στιγμή δόθηκε η εκκίνηση της τέταρτης υποδρομίας. Για την πρωτοπορία είναι Νικ Χάικ, ακολουθεί ο Σμόλικας και στη συνέχεια Λούμινους και Αριστομάχος. Νικ Χάικ και Σμόλικας, Λούμινους στην τρίτη θέση, ακολουθεί ο Αριστομάχος. Νικ Χάικ και Σμόλικας, οι δύο πρώτοι, Λούμινους κάνει μια προσπάθεια στα 700 να περάσει στη δεύτερη θέση. Στα 600 μέτρα, Νικ Χάικ μπροστά. Στη δεύτερη θέση έχει περάσει ο Λούμινους, ενώ ο Σμόλικας είναι τρίτος και ο Αριστομάχος στην τέταρτη θέση. Νικ Χάικ οδηγεί, στη δεύτερη θέση Λούμινους. Νικ Χάικ παίρνει τη στροφή, Λούμινους παίρνει λίγο ανοιχτά τη στροφή και τον καταδιώκει, ενώ έχει έρθει και ο Αριστομάχος. Ξέφυγε ο Λούμινους. Τώρα στο μέσο της ευθείας έχει περάσει δεύτερος ο Αριστομάχος και προσπαθεί στα τελευταία μέτρα να σκεπάσει τον πρώτο. Νικ Χάικ και Αριστομάχος. Νικ Χάικ και Αριστομάχος.